Συνάδελφοι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ, για άλλη μια φορά, χιλιάδες εργαζόμενοι, τα συνδικάτα της Αττικής, σας υποδεχόμαστε στην Αθήνα. Σας υποδεχόμαστε για να στείλουμε μαζί το μήνυμα στην κυβέρνηση. Το έγκλημα στη ΛΑΡΚΟ δεν θα περάσει. Οι απολύσεις δεν θα περάσουν. Δεν αναγνωρίζουμε κανένα δικαίωμα στην κυβέρνηση να αποφασίζει για τις τύχες μας. Δεν αναγνωρίζουμε καμιά απόφαση που λέει ότι πρέπει να πεταχθούν στον δρόμο 950 οικογένειες που οδηγεί τη ΛΑΡΚΟ να γίνει παλιοσίδερα, φέρνοντας το μαρασμό σε ολόκληρες περιοχές. Αυτό το μήνυμα το στείλανε από το πρωί τα συνδικάτα της Αττικής, από το Υπουργείο Οικονομικών. Τους το λέμε με χιλιάδες στόματα από τη σημερινή μεγάλη συγκέντρωση. Συνάδελφοι, παίρνουμε δύναμη από τον αγώνα σας, από τον αγώνα που δίνετε πάνω από 4,5 χρόνια με το κεφάλι ψηλά. Γιατί μέσα αυτά τα 4,5 χρόνια, μέσα από τα αιτήματά σας, αχρηστεύσατε τη συκοφάντηση, τα ψέματα της κυβέρνησης. Δείξατε ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις σήμερα να λειτουργήσει η ΛΑΡΚΟ προς όφελος του λαού. Δείξατε ότι τα μόνα εμπόδια είναι πολιτικά, αφορούν την πολιτική της κυβέρνησης, της κατευθύνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί η προσπάθεια να σας πετάξουν στον δρόμο ως τώρα έχει αποτύχει. Η δική σας η πορεία μέχρι εδώ έχει αποδείξει ότι οι άδικες, οι αντεργατικές αποφάσεις εμποδίζονται, ανατρέπονται στους δρόμους του αγώνα. Γιατί μέσα σε αυτή την πορεία μπορούν σήμερα να δουν χιλιάδες τα μεγάλα όπλα που διαθέτουν οι εργαζόμενοι. Τον ενωτικό μαζικό αγώνα και την αλληλεγγύη που δίνει διάρκεια, που κρατάει όρθιους όσους σηκώνουν κεφάλι. Γιατί πολλοί αυτά τα χρόνια πήραν δύναμη από τον αγώνα σας. Εμπνεύστηκαν, παραδειγματίστηκαν από τη στάση σας. Ο αγώνας της ΛΑΡΚΟ μαζί με τους υπόλοιπους αγώνες της περιόδου έδωσε σπίθες και σε άλλους αγώνες. Έδωσε σπίθες σε χιλιάδες νέους εργαζόμενους να διεκδικήσουν μέτρα βελτίωσης της ζωής τους, να σηκώσουν κεφάλι απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική. Για όλα αυτά συμπαραστεκόμαστε στον αγώνα σας. Για όλα αυτά λέμε ότι ο αγώνας της ΛΑΡΚΟ είναι ο αγώνας όλων μας. Έχει πάρει τη θέση του δίπλα στους μεγάλους αγώνες της εποχής, γιατί δείχνει το δρόμο. Δίνει τα όπλα για όλους εκείνους τους αγώνες που πρέπει τώρα να αναπτυχθούν για όλα τα μεγάλα ζητήματα της περιόδου. Απέναντι στις αποφάσεις της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εμπλοκή. Απέναντι στην πολιτική που τσακίζει το εισόδημα και τη ζωή του λαού. Ενώνουμε τη φωνή μας για να είναι η ΛΑΡΚΟ ανοιχτή, για να εξασφαλιστεί τώρα η εργασία όλων. Δυναμώνουμε τώρα με όλους τους τρόπους την αλληλεγγύη. Συνεχίζουμε.